Εγώ για να πω την αλήθεια, για την αποφυγή των τροχαίων, είπε ότι θα ακολουθηθεί, εντάξει, ο καθένας από εμάς είναι αυτό που περιμένει να ακούσει τι θα γίνει με το βόρειο οδικό άξονα, δεν το συζητάμε, με τις παρακάμψεις. Υπάρχουν και οι προσφυγές Αμαλεβιζίου Ηρακλείου στο Συμβούλιο Επικρατείας, για να δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία και πώς, τι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκείνο το οποίο μας πραγματικά μας τρελαίνει, μας δημιουργεί την μεγάλη την ανησυχία, τον προβληματισμό, είναι αυτά τα περίφημα τροχαία, διότι δεν είναι, ρε παιδιά, και ευκαταφρόνητο το νούμερο. 52 άνθρωποι να έχουν χάσει την ζωή τους. 52 στον αριθμό σε ζωές, πώς αυτό μπορεί να κοστολογηθεί σαφέστατα και δεν κοστολογείται. Τροχαία με τραυματισμούς, αφήστε το να πάει το τι γίνεται. Θα ληφθούν μέτρα που έχουν να κάνουν με ένα μοντέλο, το μοντέλο Πάτρα Πύργος. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποιο είναι το μοντέλο Πάτρα Πύργος. Ξέρεις, ρε Νίκο, εσύ? Δεν ξέρω. Τι είναι? Είναι κολονάκια, είναι οτιδήποτε άλλο? Και αν μιλάμε για το μοντέλο Πάτρα Πύργος που το ξέρει καλά ο Υπουργός, οι υπόλοιποι το γνωρίζουν? Τεχνικό επιμελητήριο, γνωρίζετε ποιο είναι το μοντέλο Πάτρα Πύργος? Γιατί υποτίθεται ότι σαν μηχανική, σαν τεχνικό επιμελητήριο και σαν θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους, ότι θα έχει ακουστεί λίγο η άποψή σας. Γιώργο Ταβερναράκη, κύριε πρόεδρε της δικού σας επιτροπής του τεχνικού επιμελητηρίου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Βιεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία προφανώς τα ακούσει είναι να απορρίσει μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα σοβαρό, και μάλιστα όταν συζητάμε για νεκρούς, όπου έχει την ευθύνη του και η οδική ασφάλεια. Γιώργο Ταβερναράκη, τι σημαίνει το μοντέλο Πάτρα Πύργος? Εγώ δεν το ξέρω. Το μοντέλο προφανώς είναι, αν θυμάστε, πριν να φτιαχτεί ο καινούργιος δρόμος που σήμερα υπάρχει στο Πάτρα Πύργος, έβαλαν κάποιες προειδοποιητικές πινακίδες, δηλαδή κάποια μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία προειδοποιούσαν... Πινακίδες και κολονάκια, σε αυτό αναφέρεστε? Ναι, ουσιαστικά είναι πινακίδες, κολονάκια... κάποιες φωτεινές σηματοδοτήσεις, προφανώς είναι μπάρες ασφαλείας και φυσικά προειδοποιητικές πινακίδες σύμφωνα με το ΓΟΚ ή προειδοποιητικές πινακίδες ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος, είναι χαμηλωτές ταχύτητας στο δρόμο απάνω κλπ. Αυτό το προφανώς, έτσι όπως το λέτε, κύριε Ταβερναράκη, με προβληματίζει. Γιατί 52 νεκροί μέχρι σήμερα, τις προηγούμενες ώρες από τη Δευτέρα μέχρι χθες 4 τροχαία, με 4 τραυματίες στους δρόμους της Κρήτης, δεν είναι εύκολο να το λέμε αυτό. Το προφανώς λοιπόν αυτό με προβληματίζει. Δεν έχει ζητηθεί η δική σας η άποψη, δεν ξέρετε τι θα ακολουθηθεί, δεν έχετε καταθέσει εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο δικές σας προτάσεις? Κοιτάξτε, έχουμε καταθέσει για την οδική ασφάλεια του υφιστάμενου ΚΟΑΚ. Προφανώς έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε καταθέσει ένα πλήρως προτάσεων, το οποίο αφορά κυρίως πέρα από κάποιες σηματοδοτήσεις ή κάποιες επικίνδυνα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν. Είναι αυτό, είχαμε πει και το παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, το οποίο μάλιστα το έχει ανακοινώσει κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, κάποιος το είχε προφανώς μεταφέρει πριν από 2 χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα γινόταν σε ολόκληρη τη χώρα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς ζητήσαμε να γίνει πιλωτικά εδώ, αλλά τι θα ήταν αυτό το παρατηρητήριο και τι το αποσκοπούσε? Ουσιαστικά θα ήταν μια καταγραφή των όλων αυτών των τροχαίων που δυστυχώς ζούμε καθημερινά σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο της Κρήτης, όπου θα δούμε πού έχουμε συσσόρευση αυτών των ατυχημάτων, για ποιο λόγο έχουμε αυτή τη συσσόρευση, δηλαδή αν φταίει το οδόστρωμα, αν φταίει η χάραξη, αν φταίει ο φωτισμός, αν φταίει η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ή οτιδήποτε άλλο, ώστε αυτό να μας δώσει την αιτία των ατυχημάτων και ουσιαστικά να μας πει και γιατί, με ποιο τρόπο πρέπει να παρέμβουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Νομίζω ότι είναι μια πρακτική η οποία είναι ευρωπαϊκή, έτσι, απλά μόνο στη χώρα μας δεν συμβαίνει.
Αλλά δυστυχώς. Κοίταξε να δεις, Γιώργο Ταβερναράκη, έτσι όπως το λες, ένα λεπτό. Έτσι όπως το λες, με παρεμβάσεις όπου χρειάζονται και μπροστά σε αυτή την νέα χάραξη και την κατασκευή του βόρειο οδικού άξονα, αυτό θα έπρεπε ήδη να υπάρχει πριν προχωρήσουν. Γιατί υπάρχουν και σημεία τα οποία κατασκευάζονται, δηλαδή υπάρχουν εργοτάξια, ώστε να μην είμαστε μέσα στη λογική και στην πολιτική του ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, αν έρθει εκ των υστέρων το παρατηρητήριο, όταν θα έχει φτιάξει ένα δρόμο, δεν νομίζω ότι θα έχει και καμιά ιδιαίτερη αξία. Μα αυτή τη στιγμή αυτές οι παρεμβάσεις που βλέπετε στις παρακάμψεις είναι πάλι προσωρινές. Είναι οι τελικές του βόρειου οδικού άξονα. Αυτές που βλέπουμε τις μερικές που είναι στις Βρύσες ή σε κάποια άλλα σημεία λίγο πιο κάτω, στην Λίμνη Κουρνά, που γίνονται κάποιοι κόμβοι κλπ. Ή κάποιες πάνω γέφυρες για τους πεζούς. Πεζογέφυρες. Αυτά είναι προσωρινές παρεμβάσεις για τα επόμενα 7 με 10 χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί ο επόμενος βόρειος οδικός άξονας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, την επόμενη δεκαετία, θα ζούμε με αυτό το δρόμο που έχουμε τώρα. Κοίτα, να σας πω, κύριε Πρόεδρε, και το εξής. Εμείς σε κάθε. Δηλαδή, κάνω την εξής σκέψη όση ώρα σας ακούω. Βρε, παιδιά, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα τι να το κάνει στο παρατηρητήριο. Έχουν και άλλο εργαλείο στο χέρι τους και άλλα εργαλεία στα χέρια τους, εάν θέλουν πραγματικά να το προχωρήσουν. Ας πούμε, σε εβδομαδιαία βάση, μας έρχεται μία καταγραφή από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης που λέει ότι έχουμε αυτές τις παραβάσεις, αυτό και εκείνο και το άλλο από τους ελέγχους που κάναμε. Εάν από τους ελέγχους που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα σημεία και το προχωρήσουν έτσι, το στοχεύσουν έτσι, από τα σημεία που γίνονται οι έλεγχοι έχουν αμέσως το τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, την καταγραφή του τι συμβαίνει. Σωστά, μα αυτό κάνει το παρατηρητήριο. Απλά αυτή η καταγραφή που έχετε εσείς στα χέρια σας γίνεται επιστημονική επεξεργασία συνέχεια από ειδικούς κοινωνιολόγους. Οπότε καταλήγουμε σε κάποια παρέμβαση. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Απλά χρειάζεται μια συνεργασία των φορέων. Της τροχιάς, ένας, του υπουργείου. Ένα συντονισμό. Ένα συντονισμό για να μπορέσουμε να ξέρουμε αυτό ακριβώς που λέτε, που εσείς το βλέπετε με το μάτι. Θα πρέπει κάποιο ειδικό να το επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Και μετά να πάρουμε την απόφαση πού θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι, κυρία Δημιεράκη, ότι αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται μια παρέμβαση 30 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά την οδική ασφάλεια, μέχρι και γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Την οποία προφανώς περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε. Το θέμα είναι πού είναι, με ποιο τρόπο και αν είναι στοχευμένα. Παρόλα αυτά είναι επίδεσμοι όλα αυτά. Κυρία Δημιεράκη, ζούμε 52 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Πέρυσι ήταν 52 νεκρούς, δυστυχώς, και πολλές δεκάδες τραυματίες. Και φυσικά είναι ένα οικονομικό κόστος που δεν μετριέται. Η ζωή δεν μετριέται με οικονομικό κόστος. Όμως αυτή τη στιγμή η Κρήτη, η έλλειψη των υποδομών δημιουργεί αυτά τα θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε. Το να βάλουμε ένα τσιρότο αυτή τη στιγμή για την επόμενη δεκαετία πιθανό να μειώσει κάπως το πρόβλημα, αλλά δεν θα το λύσει. Αν δεν ολοκληρωθεί ο δρόμος από την. Γιατί άκουσα τις δηλώσεις και την περιφερειάρχη μας εχθές. Ο δρόμος, ο κύριος οδικός άξονας από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία, μέχρι σήμερα να θυμίσω ότι έχουμε μέχρι τον Άγιο και από τον Άγιο μέχρι τη Σιτία, δεν έχουν ολοκληρωθεί καν οι μελέτες. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το κλιβερό γεγονός που συμβαίνει στην Κρήτη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο κ. Σταϊκός για μια ακόμη φορά δεν έδωσε απαντήσεις σε αυτό. Δεν έδωσε απαντήσεις αν θα προχωρήσει μέχρι τη Σιτία. Δεν έδωσε απαντήσεις στο αν θα προχωρήσει και με ποια διαδικασία θα προχωρήσουν αυτή τη στιγμή. Όσες καθυστερήσεις υπάρχουν και ο κίνδυνος να χαθούν αυτή τη στιγμή χρήματα τα οποία έχουν διασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά στο Ηράκλειο, Χανιά, εάν δεν προχωρήσουν οι συμβάσεις. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το 30% μέχρι το 2027. Αυτό που ακούσαμε, το 2027 θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Μακάρι να λειτουργεί το αεροδρόμιο. Δεν ακούσαμε αν θα βελτιωθεί ο δρόμος, ο οποίος συνδέει το βόρειο οδικό άξονα με το Καστέλι.
το αίτημα με το τούνελ, ούτε αυτό το... Όχι, είπε, σε ό,τι έχει να κάνει με την σύραγγα, το είπε. Ότι εδώ θα απαιτηθούν αρκετά χρήματα, οι οποίες προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από χρήματα και αν μιλάμε για ένα επιπλέον κόστος κοντά στα 100 εκατομμύρια, θα πρέπει να υπάρχουν και οι χρηματοδοτήσεις, γιατί διαφορετικά ή δεν θα το κάνουμε ή θα το κάνουμε και από κάπου αλλού θα κοπούν αυτά τα... Και αυτά τα 100 εκατομμύρια από κάπου αλλού θα κοπούν, το είπε. Σημασία έχει, κυρία Δουγεράκη, ότι ένα θέμα που αναδεικνύουμε και εμείς στο τεχνικό περιττήριο μετά από σοβαρή επεξεργασία, πιστεύω, από συναδέλφους εδώ στην Κρήτη, επιστήμονες από τις μόνιμες επιτροπές, καταθέτουμε τέτοιες προτάσεις και στη συνέχεια έρχεται το Υπουργείο για να προσπαθήσει να τα χρηματοδοτήσει, διότι είναι λάθος. Ή όταν υπάρχει κάποιο λάθος, το επισημαίνω. Ίδιο περιμέναμε και στις παρακάμψεις των πόλεων. Δεν ξέρω αν ακούσει και κάτι. Ούτε εκεί νομίζω ότι άκουσε κάτι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όχι, είπε ότι βρίσκεται το θέμα όπου βρίσκεται μετά την προσφυγή των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου, ότι και εκείνοι καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις και μείναμε εκεί, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, αναμένουμε λοιπόν να δούμε και σήμερα. Αν θα εξειδικεύσει για να μπορούμε να πούμε. Για να πούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε αυτές τις πρώτες κουβέντες, τουλάχιστον για τα τροχαία και για την ασφάλεια του βόρειο δικού άξονα, κυρία Ταβερναράκη.